sorriso io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace si osa. Che so come sono, infatti chiedo perdono. Che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Il mio sorriso io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace si osa. Perdono. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξέρω ότι αυτή την εκπομπή θα μου τη χρωστάτε για πάντα. Είμαι περήφανη που την κάνω και θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι υπάρχει ένα θέμα για το οποίο εμείς οι Έλληνες δεν διαφωνούμε. Υπάρχει ένα σημείο που συμφωνούμε οι πάντες. Όλοι αγαπάμε τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Και ο Αλέκος Αλεξανδράκης μας έχει κάνει την τιμή απόψε να είναι μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Χειροκροτούν οι πάντες μέσα εδώ, κύριε Αλεξανδράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μας τιμή. Και θέλω να θυμηθούμε μια φράση που έχει πει η Νόνικα Γαλινέα. Είναι τιμή να βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο με τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Και ξέρει πολύ καλά τι λέει αυτή η γυναίκα. Και πείτε μου κάτι. Την αγαπάτε? Πολύ. Πολύ. Όλα όσα πέρασαν, τέλος πάντων, δεν άγγιξαν κάπως τη σχέση αυτή. Δηλαδή, οι στιγμές του χωρισμού φαντάζομαι ότι δεν επηρέασαν το μεγάλο έρωτα και τη μεγάλη αγάπη για αυτή τη γυναίκα. Χαίρομαι που υπήρξαν. Χαίρομαι που περάσαν όλα αυτά, που τα ζήσα όλα αυτά, τις το χρωστάω. Δηλαδή, δεν μπορώ να μην αισθάνομαι μια μεγάλη αγάπη για την Νόνικα. Έχετε επαφή, μιλάτε, βρίσκεστε, ρωτάει ο ένας τι κάνει ο άλλος, παρότι μακριά. Ναι, αλλά πάντα ήμουν διακριτικός γιατί είχε άλλα πράγματα. Χαρακτηριστικό σας γνώρισμα αυτό. Ναι, αλλά... Ήσασταν πάντα κοντά. Ναι, ναι και... Η ψυχή σας τουλάχιστον. Εξακολουθούμε, πιστεύω, νιώθω δηλαδή ότι... αγαπάει πολύ ο ένας τον άλλον. Θέλω να δείξετε κατανόηση απόψε, διότι έχω απίστευτο τρακ. Δεν είχα ποτέ στη ζωή μου τόσο τρακ με άνθρωπο. Όχι, είχα μία φορά με τον Δημήτρη Χόρν. Και τότε είχα ξεχάσει τα πάντα. Όλα όσα είχα σκεφτεί να το ρωτήσω, τα είχα ξεχάσει. Το ίδιο έχω με εσάς απόψε. Και γι' αυτό θα χρειαστεί να ζητήσω τη βοήθεια μιας γυναίκας που μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά αυτή την κουβέντα. Είναι απόψε μαζί μας η Νόνικα Γαλινέα. Και θέλω να την υποδεχθούμε. Και θέλω να την χειροκροτήσουμε όλοι. Θέλω να σας πω ότι τα μαλλιά της είναι πολύ όμορφα απόψε. Δεν είναι τούρτα. Δεν είναι χτυπημένη τούρτα. Καλώς ήρθατε. Αλέκο. Υπάρχουν στιγμές που δεν υπάρχουν λόγια. Καθίστε, κύριε. Γεια σας, Αμίνα. Ομορφιές. Ομορφιές. Το καταδύναμε. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα θέλετε να του πείτε πόσο γλυκός και πόσο κομψός είναι σήμερα ο Αλέκος. Έτσι θα πρέπει να το πείτε αυτό το πράγμα, το ακούσουμε από το στόμα σας, που είστε μια αυστηρή κριτής εσείς. Εγώ μπορώ να πω ότι τον βρίσκω για τα δικά μου γούστα πρώτης τάξης. Για ολονών τα γούστα πρώτης τάξης. Ζω με δίχως στενοχώρια κι ας μου λείπουν τα λεφτά. Αγαπάω όλα τα αγόρια και με αγαπούν κι αυτά. Όλα μου αρέσουν όλα κι αν ευγενικά. Μα και τα ονειροπόλα και τα μελαγχολικά. Είναι όμως κι ένα αγόρι, το αγόρι που τα χείλη του έχουν γεύση φρούτου ωριμού. Δύο μέτρα και δροκιά σκληρή σε μέτρα. Στα μπράτσα του τα δύο σαν με κλείνει. Νιώθω απέραντη ευτυχία και γαλήνη. Ταντρουρου ταντάρι. Επειδή στις 27 Νοεμβρίου έχετε τα γενέθλιά σας, σκέφτηκα να κάνω μια παρέα σήμερα εδώ που θα σας ευχαριστήσει πάρα πολύ. Θα είναι ένα είδος δώρου για σας. Κανείς δεν αρνήθηκε να έρθει να σας τιμήσει. Και όπως είπε και κάποιος από την παρέα, θα το πει και ζωντανά αργότερα, έτσι όπως είμαστε κάνουμε πέντε θειάσους. Λοιπόν, να παρακαλέσω να έρθει μέσα η κυρία Κοντού, η κυρία Βαλσάμι και ο κύριος Ανδρέου.
Να ζήσεις, χιλιόχρονος, γερός, δυνατός. Τι κάνεις? Μάνα μου. Για την Άνικα. Πανοράκι και ο Ερίκος. Ο κύριος Κώστας Καράς, ο κύριος Γιάννης Βόγλης και η κυρία Ελένη Ερήμου. Καλώς τους. Πώς αδυνάτησε ο Κώστας. Πώς αδυνάτησε. Πολύ, πολύ. Πάμε σένα. Εγώ τον ρώτησα, αλλά δεν μου είπε. Κύριε μου. Τώρα αυτό που θα πω θα μοιάζει λίγο κίτρινο. Θα φέρουμε εδώ μέσα ένα παλιό μεγάλο ξέρωτα. Τη Madame Butterfly, Κώστα Σαρζόγλου. Τη Μολιώτη και Νίκος Νικόλουσας. Ο Νίκος είναι πολλά, ο άνθρωπος που είναι πολύ αφορμή. Καθίστε παρακαλώ. Χρόνια πολλά. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σου για αυτή την εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω πριν προχωρήσουμε στην κουβέντα να ακούσουμε τα παιδιά από τα Astra Live με ένα τραγούδι που ήταν από την ταινία Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο. Στα μαλλιά μαντήλι είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη. Γαρουφαλό στα αυτή, στο στόμα το τσιγάρο που είναι το τσατήρι σου, να έρθω να σε πάρω. Φέρε μια βόλτα τσίφισα, τσιγάνα τουρκο γύφτισα. Αυτόν τον άνθρωπο έχουμε δίκιο που τον αγαπάμε όλοι πολύ και δεν διαφωνούμε καθόλου σε αυτό το σημείο. Τι είδους άνθρωπος είναι, εσύ που τον ξέρεις? Τρομερός. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω περάσει από αυτόν που τον βλέπεις έτσι αγγελούδι. Καλά εστιεύεσαι, είναι κουβέντα αυτή, έτσι αρχίζει μετά. Να σου πω, εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να ρωτήσεις την Όνικα. Η Όνικα ξέρει περισσότερα. Ξέρει περισσότερα, αλλά θα σου πει και πράγματα. Μη μου διακόπτεις την Όνικα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το λαχείο της ζωής μου ήταν ο Αλέκος. Και τώρα που είπες ότι θα μπει ένας παλιός του έρωτας. Ταράχτηκα. Τι έχω να αντιμετωπίσω πάλι? Πάλι! Και πάλι! Και πάλι! Ζόγλου, βέβαια! Για πες μας για αυτόν τον άνθρωπο. Είπες ότι όταν σε γνώρισες τα πρώτα σου βήματα, έπαιξε πλάτη στο κοινό προκειμένου να αναδειχθείς εσύ. Βεβαίως. Σπάνιο πράγμα, αν υπάρχει το μάλλον. Όχι σπάνιο, δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά ποτέ, ούτε νομίζω ότι θα ξανασυμβεί ποτέ. Αλλά πρέπει να πω ότι έπαιξε με μεγάλη ευκολία πλάτη, διότι ουδόλως τον εμπιέφερε. Δεν έκανε κανένα ιδιαίτερο θυσία. Κανένα ιδιαίτερη θυσία, όχι. Είπες πριν τη λέξη πάλι, σε ταλαιπώρησε ως άντρας. Γιατί το είπες το πάλι? Ήταν πολύ προκλητικό το πάλι. Γιατί πάλι? Τι πάλι? Είπες, τι θα αντιμετωπίσω πάλι? Τι θα αντιμετωπίσω πάλι, πάλι με τα ερωτικά? Αυτό λέω, επ' αυτού ερωτώ. Όχι. Από την μέρα που είμαστε μαζί, ήταν τόσο πολύ
ουσιαστικά δοσμένος σε μένα και εγώ σε αυτόν. Νομίζεις του έλεγα. Όχι, δεν είμαι αφιλή σε αυτό, ειδικά το σημείο. Δεν είμαι καθόλου. Ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο δεν είμαι καθόλου αφιλή. Άσε που έχω μία μύτη και πριν ξέρουν δύο άνθρωποι ότι θα είναι μαζί, το ξέρω εγώ. Γεια σας. Αυτός ο κύριος, ο μνηστήρας τέλος πάντων, όπως το λένε, πήρε και τα δικά μου. Όλα. Η Αγγιολίνα τα έβαλε όλα σε μία σακούλα και τα έδωσε του πόλης. Α, και το δαχτυλί το δικό μου και το βραχιόλι το δικό μου. Όλα σας λέω, ακόμα και τη φωτογραφία του. Και αυτός ο κύριος τα κράτησε. Αυτό δεν το ξέρω. Α, πρέπει να το μάθουμε. Και θα το μάθουμε αμέσως. Κάτι ήθελα να πω έτσι κωμικό και μαύσιμο. Ο Καράς δημιουργεί προβλήματα και κοντό μια ζωή. Ήθελα έτσι να την πειράξω λιγάκι, να δούμε πώς θα αντιδράσει. Του έλεγα. Περνάει, ας πούμε, δίπλα μας η Σοφία Λόρεν, μια τέτοια καλονή. Κοίταξε την και μου έκανε. Ας περνάει. Δεν τον ενδιαφέρει. Του έλεγα, ρε παιδάκι μου, γύρισε να την κοιτάξει. Συγγνώμη, εγώ έχω άλλες πληροφορίες. Την κοίταγε τις γυναίκες. Τις κοίταγε, τις μελετούσε. Αλλά έτσι όπως τις κοίταγε, τι μελετούσε. Είχε ανάγκη να μελετήσει. Δεν υπήρχε γυναίκα που να μην ξέρει ο Αλέπης. Τι να μελετήσει. Εκείνες τον μελετάγανε. Όλες μωρέα χόρταγε, όλες. Για 6 μήνες στο πράγμα πήγα να τρελαθώ. Γιατί, η Μακεδονία έχει κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά. Εγώ μόνο τα κρύα τα νερά είδα. Η αλήθεια είναι ότι πριν την Όνικα ήταν πειραχτήρι, ναι. Ήταν. Δεν είναι ακριβώς αυτή η λέξη. Τι να την πω, κομψά. Πείτε την αποστέλεσα, θα βάλω. Όταν τον γνώρισα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά σου ανταποδίδωνε. Ναι. Βέβαια. Όταν τον γνώρισα, που δεν είχαμε βεβαίως τίποτα, είμαστε, συνυπάρχαμε στα μεγάλα χρόνια. Το είχε γράψει ο Ρούσος, ήταν η ζωή του Σολομού. Εγώ έκανα την κοντέσα Σολομού, έρωτα στο Δαρολάκι και ενώ έλεγε όλο το βιβλίο. Ερχόταν λοιπόν από τις 4 στο καμαρίνι, με στο λιοπύρι, με ένα μπλου τζιν, γυμνός από εδώ και πάνω, με ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη κούτα Κέντ υπομάλης και σαν γιονάρες. Ξέρει, αλλά βέβαια έκανα. Οσείστε, τι κάνετε, καλά, ο γιος, όλα αυτά τα τέτοια, να μου έλεγε, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια και αυτά. Έβλεπα όμως ότι έξω από το καμαρίνι του ήταν ουρά. Και έλεγα, τι γίνεται εδώ, διότι αυτή η ουρά δεν τελείωνε. Και έλεγα, μα πόσες ώρες κάνει κάθε μία μέσα στο καμαρί. Και ουρά γυναικών πάσης φύσεως, έτσι, όλων των ηλικιών και όλων των τάσεων. Ναι, μέχρι που και, θυμάμαι ήταν και μία μαύρη. Ουδέποτε είχε φυνετικές διακρίσεις. Αλέκο μου τι ακούς. Εγώ θα έπαιρνα όρκο όπως τον παππούς το λέγανε Ιούλιο Κέσσαρα. Αφού μου το επιβάλλετε κύριε και αυτά είναι μου. Τι να έκανα με αυτή την παραβή την αδερφή που έχω. Να ομολογήσω πως είσαι το κορίτσι που σπούδαζε ζωγραφική στην Περούτζα. Αν μάθαινε πως είσαι Ελληνίδα θα με πέταγε έξω. Αγάπη μου, έχω μια αδερφή που η λόξα της λέγεται ξενομανία. Νομίζω ότι πριν την Όνικα ήταν λιγάκι έτσι. Ατακτός. Ατακτός να τον πούμε. Μα δεν τον αφήναν και εσύ ησυχία σε μήνα μου. Αυτό που λέει μην Νόνικα ήταν αλήθεια. Δικαιολογίες. Δεν το, όχι. Αλλά νομίζω ότι το έλεγε εκεί πέρα δικούλα. Ναι, δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Γιατί αυτό είναι θρύλο στο ελληνικό θέατρο. Του άρεσε, ναι, βέβαια. Του άρεσε. Δεν ξέρω κανέναν να του αρέσει, να μην του αρέσει. Να αρέσει. Το θέμα είναι να μπορεί για άλλο να ανταποκρίνεται κιόλα στις απαιτήσεις. Εσύ έτσι πρέπει να κάνει μούτρα ή να κάνει μάσκα. Δεν κατάλαβα. Αυτό πάντω είναι. Από όσο ξέρω εγώ και από όσο θυμάμαι, τον Αλέκο μονίμω. Δεν είναι ο Αλέκο που κοιτούσε τι γυναίκε, οι γυναίκε που κοιτούσε. Σίγουρα, αλλά αυτό που είπε η Νόνικα όταν κι εγώ τον πρωτογνώρισα. Το 54 στον Υπόλυτο και εγώ ήμουνα μόλις είχα μπει στο χώρο αρχαίας τραγωδίας. Πραγματικά μέναμε και τα 16 κορίτσια είμαστε κάπως έτσι. Δεν ξέρω από τις 16 αν είχες καμιά σχέση, πάντως εγώ δεν ήμουνα σε αυτές τις σχέσεις που είχες. Αλλά είχα ακούσει τουλάχιστον τις 10. Τις είχες φλερτάρει, δε όντως, τις 10. Είχε αποδεχτεί το φλερ τους. Τις άλλες 6 δεν τις ξέρεις ακόμα, θα σας πω εγώ μετά. Κύριε Αλεξανδράκη, όταν κάνατε την ταινία όπου η Νόρα ήταν πρωτοεμφανιζόμενη, οι κυρίες της αυλής, την πήρατε στην αγκαλιά σας και έτρεμε. Το νωράκι έτρεμε. Όχι, έτρεμε τον Ωράκη όταν έπρεπε να τη φιλήσω. Τη φίλησα και εκεί την αισθάνθηκα ότι είχε πολύ τραγική. Αλλά ήταν πολύ μικρή. Πολύ μικρή καημένη. Και από εσάς πήρε το πρώτο φιλί στο σινεμά. Δεν αποκλείεται, δεν ξέρω. Ναι, Νόρα. Θυμάσαι τη στιγμή. Τη θυμάμαι σαν τώρα.
Αλλά θέλω να συμπληρώσω κάτι να πω. Το πρώτο φιλί από τον Αλέκο το πήρε. Για προχώρα. Άλλο σίγουρο. Εγώ όταν όταν τον γνώρισα τον Αλέκο στα στούντιο της Φίνους Φιλμ, ήταν παιδιά πάρα πολύ σοβαρός και είχαν πέσει απάνω μου όλοι να πούνε θα στην πέσει ο Αλεξανδράκης. Το εκείνο είναι γυναικάς. Μόνο αυτό δεν ήταν. Μάλιστα. Ήταν ένας gentleman, ένας κύριος και δεν τον έχω δει εγώ ποτέ ως... Ξέρεις που λέγανε σούπερ γκόμενος και ρίχτρας και αυτά και ξέρω εγώ τι. Δεν ήταν πεινασμένος, ποτέ δεν ήταν πεινασμένος. Μην τρελαθούμε τώρα. Ήταν ίσα ίσα πάντα χορτάτης. Μα ήταν και πολύ σεμνός και... Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και πολύ διακριτικός. Και πολύ πάρα διακριτικός. Αλήθεια, πώς φλετάρει ένας άντρας μια γυναίκα. Δεν μου τύχε και ήθελα να ξέρω. Μα τι είναι αυτά που με ρωτάτε. Ήταν όμορφα να σου λένε ερωτικά λόγια. Έστω και στα αστεία. Αρχίστε λοιπόν. Περιμένω. Σάβος ξέρω. Δεν είναι κάτι που το έχεις τσέψει και το βγάζει. Εσείς τι θα λέγατε σε έναν άντρα που θα σας άρεσε. Νομίζω πως θα σώπαινα. Θα του μιλούσα για χίλια δυο άλλα πράγματα. Για να κρύψω την ταραχή μου. Να μην προδοθώ. Δηλαδή. Δεν ξέρω. Να. Θα του μιλούσα για το παραθυράκι μας που βλέπει στον ουρανό. Για τα αστέρια. Που φαίνονται τη νύχτα μόλις πέφτω στο κρεβάτι μου και σβήνω το φως. Αλήθεια, έχετε προσέξει πως άμα κοιτάζεις κάμποση όλα τα αστέρια, νομίζεις πως χαμηλώνω. Χαμηλώνω τόσο πολύ, που λες και κουμπάνε στο τζάμι του παραθυριού σου. Δεν έχεις παρά να πλώσεις το χέρι σου και να τα μαζέψεις στη χούρτα σου. Ωραία, αυτό δεν το πασίφθη. Μα πρέπει να είναι ζυσμένο το φως. Άσε με, ρε Βίκη. Αλέκο μου, σε παρακαλώ. Τι θες, ρε Βίκη. Γιατί με αποφεύγεις. Ναι, προσπαθώ να σε αποφύγω κι όλο μπροστά μου είσαι. Δεν έπρεπε να χωρίσουμε έτσι. Σωστά έπρεπε αυτός ο πρώτα και ένα περτάκι. Σταύρο, τον ακούς πως μιλάει. Δεν πρόσεξε. Βρίσκομαι εδώ σήμερα. Αυτό που λέμε φορέθηκα. Γιατί με είχατε πάρει και δεν μπορούσα να έρθω λόγω κινηματογραφικής δουλειάς. Και θεωρώ υποχρέωση μετά από χρόνια να ευχαριστήσω δημόσια τον Αλεξανδράκη, γιατί μια φορά έπαιζα μια παράσταση που ήταν κάτω από το μέτριο η επιτυχία, το σε ποιον ανήκει η ζωή μου. Και ήρθε η Νόνικα με τον Αλέκο. Και ο Αλέκος ο Αλεξανδράκης έκανε μια χειρονομία την οποία δεν την είχε κάνει ποτέ στη ζωή του. Έγραψε ένα γράμμα στις εφημερίδες και είπε πηγαίνετε να δείτε αυτή την παράσταση. Και από τότε το θέατρο γέμισε και θυμάμαι αυτή είναι η δύναμη του Αλεξανδράκη. Παρέσει ένα ολόκληρο κοινό, γέμισε το θέατρο μόνο με το γράμμα. Θέλω πραγματικά να τον ευχαριστήσω, δεν μου δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να τον ευχαριστήσω δημόσια. Η πρώτη μου ταινία ήταν μαζί του, στη Φίνος Φιλμ, στη Δεσμίδα Διευθυντή που έκανε ένα φίλο του. Και του έλεγα Λεκούκο, Λεκούκο. Δύο-τρεις φράσεις θα έλεγα. Και μετά γύρισα μία ταινία με τον Ασημακόπουλο που κάναμε με τον Αλέκο. Εγώ ήμουν μικρός ο αδερφός. Ήταν μεγάλη ταινία. Θυμάμαι λοιπόν στην Πάτρα όταν πήγαμε που νόμισα ότι ήταν διαδήλωση απεργία. Είχε μαζευτεί μπροστά στα δικαστήρια τόσος πολλοί κόσμος ώστε σηκώσαν τα αυτοκίνητα για να δουν τον Αλεξανδράκη. Δεν θα ξεχάσω ότι ήμουν με τον Βασίλη τον Αργυριάδη μέσα στο αυτοκίνητο, ένα φροντιστή θεάτρου. Του λέω τι συμβαίνει, τι γίνεται. Μου λένε για τον Αλεξανδράκη. Ήταν κάτι τρομακτικό αυτό που είχα δει. Αυτό δεν σας έλειψε ποτέ η αγάπη και η λατρεία του κόσμου. Όχι, ποτέ. Δεν νομίζω. Όλα αυτά τα χρόνια. Μπρος. Κύριε Σαμιωτάκη, Βασιλείου εδώ. Εσείς δεν σπινείς. Μάλιστα, εγώ. Έλα γλύκανε τώρα, γλύκανε παιδάκι μου. Πώς θα πήγατε, περάσατε καλά. Δεσποινής Βασιλείου, εσείς είσαστε. Μάλιστα, εγώ είμαι. Γιατί? Νόμιζα πως μπήκε άλλο στη γραμμή. Πώς σας είδα. Δεν ξέρω η φωνή σας. Μήπως σας τα διάθετη. Όχι, καλά είμαι εγώ.
Εσείς πώς είστε? Καλά, ευχαριστώ. Δεν μου λέτε προχωρήσατε στη δουλειά, ανεξαρτήτως των υποχρεών. Στη δουλειά, στη δουλειά προχωρήσατε. Απόψε το φεγγάρι και θα μεθύσω και θα πω, αφού πονάς για κάποιον άλλο, ρίξε μαχαίρι να κόπω. Όταν με κόψει το μαχαίρι, μετανιωμένη θα μου πεις, πάρε του φεγγαριού το δάκρυ. Από το αίμα να πληθείς, πάρε του φεγγαριού το δάκρυ, από το αίμα να πληθείς. Αλέκο Αλεξανδράκη, εν θεάτρο, αδελφέ μου, ήρθα απόψε να σε χειροκροτήσω και να σε ασπαστώ. Σ' αγαπώ πάρα πολύ όπως αγαπάει όλη η Ελλάδα, η προηγούμενη Ελλάδα, η σημερινή και η μέλλον. Τον έλεγα στην προσευχή μου. Του τα έχω πει αυτά μετά όταν συναντηθήκαμε. Έλεγα το Πάτερ Ιμών και έλεγα Θεέ μου φύλαγέ μου και τον Αλέκο Αλεξανδράκη τον είχα βάλει τελευταίο. Έλα. Να σου πω τι σκέφτομαι εγώ. Να μου πεις, αγόρι μου. Να είσαι πάντα γερός, γερανός και να μας χαρίζεις το ταλέντο σου. Είστε καλά. Προς το βάρος, ναι. Η ιδέα πως μπορεί μια μέρα να σου γίνω βάρος μου είναι αφόρητη. Αυτή όμως που περισσότερο αποκάθεται σε αυτόν τον κόσμο μου είναι αφόρητη είναι η Κλέμα. Πώς μπορεί να είναι τόσο... ή την αδερφή μου, όχι, δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Πώς μπορεί να είναι τόσο... Τέλος πάντων, προτιμώ να μην μεταχειριστώ μια τόσο δυσάρεστη λέξη, γιατί είμαστε τώρα εδώ. Ή μήπως δεν είμαστε. Μπορεί. Ξέρεις τι λέει η παροιμία, ένα είναι χειρότερο από το δάγκωμα του φιδιού και αυτό είναι η ευχαριστία της αδερφής. Γιατί σηκώνεσαι? Δεν αισθανομάνετε. Μόλις το θέμα γίνεται φλέγον, δηλώνεις αδυναμία. Είμαστε πια πολύ μεγάλοι για να επαναλαμβανόμαστε. Εγώ είμαι τόσο νέος ότι μέρα που παντρεύτηκα, γιατί ήταν ένας πολύ καλός σύζυγος. Η Νόνικα δεν υπήρξε πάντα πολύ θυελώδη σε σχέση με τον Αλέκο που ήταν πιο χαμηλών τόνων. Είναι εντύπωση που έχουμε εμείς ή απ' έξω. Πιστεύω ότι ο Αλέκος είναι ένα άτομο που δεν ξεσπά, ξεσπά με έναν άλλο τρόπο. Ναι. Η Νόνικα θα ξεσπάσει. Άλλωστε είναι γυναίκα, είναι άντρας. Είναι τελείως διαφορετική η νοοτροπία η δική μας με τον τρόπο που θα ξεσπάσουμε. Ναι, όχι, ο Αλέκος δεν είναι ένα άτομο παρορμητικό. Είναι, τουλάχιστον για μένα, είναι πιο λογικός. Ειλικρινά, Αλέκο Αλεξανδράκη, από τις μεγαλύτερες τιμές που μου έχουν γίνει στην καριέρα μου αυτή των 35 ετών μέσα στο θέατρο,
ήτανε το γράμμα σου το οποίο το έχω καταρρισμένο και το έχω σαν εικόνημα. Και πάλι σε ευχαριστώ δημόσια για αυτή την υπέροχη βοήθεια και για αυτή την υπέροχη φιλία που έχω με την Όνικα και με σένα. Γεια Σταύρο. Καλώς. Πώς θα πέρασε το μυσαλόνι? Σαν ελεύθερος πολιορκημένος. Όλη μέρα στο γιαπί, το βράδυ ήμουν από τις 9. Δεν μου λες τι γίνεται από το σπίτι της κυρίας Αθηνάς? Ακόμα δεν ήρθες για την κυρία Αθηνά, ε? Διαφέρομαι, δεν σου είπα. Καταλαβαίνω. Ζωντοχυρούλα είναι, νοστιμούλα είναι. Άντε πας, ενδιαφέρομαι για την εξαδέρφη της διευθυντριάς μου. Ποια διευθυντριά σου? Ξανησπιός Βασιλείου, πολιτικός μηχανικός, δεν σου είπα. Τι με κοιτάς έτσι? Δεν μου λες, βραλέ. Έχεις από μένα μυστικά? Γιατί? Κάθε φορά που μιλάς για αυτή τη δεσποινίδα Βασιλείου, αστράφεις ολόκληρος. Αστράφω εγώ, βροντάει αυτή. Έχετε φτάσει στα στραπόβροντα. Γιάννη, πραγματικά γενναιόδωρος άνθρωπος ο Αλεξανδράκης, έτσι δεν? Πάντοτε. Αν υπάρξει ένα γκάλωπ σε όλη την Ελλάδα και σε όλο το χώρο, δεν θα βρεθεί ούτε ένας άνθρωπος, ούτε μισός, να πει έστω και το ελάχιστο για τον άλλο. Ούτε ένα όχι. Ούτε και ούτε ένα όχι. Είναι συγκλονιστικό. Ούτε ένα όχι. Θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό ότι όποτε γινόταν κάτι φοβερό, ας πούμε, σε εμάς, και εγώ γινόμουν έξω φρενών και του έλεγα, καλά, δεν αντιδράς, δεν θα πεις κάτι? Μου έλεγε, όχι. Του έλεγα, γιατί? Γιατί μπαίνω στη θέση του. Πολύ δύσκολη ιστορία αυτή. Πάρα πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Να το αφήσεις ήσυχο τον γιατρό. Είμαι μια χαρά. Ε, τι θέλεις επιτέλους? Να πάω βόλτα. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι έχω παίξει με τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Και τότε πάρα πολλές φορές θυμάμαι ότι πήγαινα στο γύρισμα και έλεγα, τώρα πάω στον Αλέκο Αλεξανδράκη να παίξουμε σήμερα. Έχω γύρισμα με τον Αλέκο Αλεξανδράκη και έλεγα, δεν είναι δυνατόν. Είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος και μεγαλώνοντας ανακάλυψα ότι είναι πολύ ωραίο πράγμα να μαθαίνεις και παράλληλα να περνάς τόσο καλά. Είναι σπάνιο. Και δουλεύοντας με τον Αλεξανδράκη μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Και παράλληλα περνάς πάρα πολύ ωραία, γελάς πάρα πολύ. Θυμάμαι μας έλεγε ιστορίες, καθόμασταν με τον Κωνσταντίνο όσο και τον ακούγαμε. Μας έλεγε ιστορίες. Μου έκανε εντύπωση πόσο εκπληκτικός επαγγελματίας ήταν. Ήταν τέλεια διαβασμένος τα πάντα. Ήταν χαρά μου να είχα δουλέψει μαζί του και ελπίζω κάποια στιγμή να ξαναδουλέψω μαζί του. Είχα την τιμή να έχω συμμετάσχει σε έργο στο οποίο παίζει ο κ. Αλεξανδράκης. Ήταν πάρα πολύ τιμητικό και το πώς μας φερόταν και τα πράγματα που μας μάθανε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας και τα πράγματα που με απίστευτη γενναιοδορία, μια απίστευτη ευγένεια που αναρωτιόμουν, ρωτώντας τον, από πού προέρχεται, δηλαδή ποιος είναι ο πυρήνας της. Κοίτατε τώρα, ένας άνθρωπος δεν είναι τόσο δοτικός και γενναιόδορος στους άλλους. Εκνευρίζομαι που δεν μπορώ να σας βοηθήσω, να σας στηρίξω. Τι λες τώρα, φυσικά και μπορείς. Ρε παππού, αφού... Και μόνο που σε έχουμε κοντά μας, αυτή είναι η μεγαλύτερη στήριξη. Είναι πάντα καλά. Να ευχαριστιέται κάθε λεπτό και κάθε στιγμή. Να ξέρει ότι προσκεπτόμαστε. Να ξέρει ότι μας λείπει πάρα πολύ στη δουλειά. Και σύντομα θα δουλέψουμε ξανά μαζί. Το ετοιμάζω. Να ευχηθώ στον εαυτό μου κάτι. Να μπορέσω να είμαι τόσο πλήρης εμπειριών και τόσο πλήρης ψυχής, εγκεφάλου, ευαισθησίας και γενναιοδορίας και να έχω κάτι στη ζωή μου από αυτό που μπόρεσε να έχει και να δώσει στη δική του ζωή ο κ. Αλεξανδράκης. Πρόπωση. Να έχουμε καλά Χριστούγεννα, να μας έρθει μια καλή χρονιά και να προσέχετε ο ένας τον άλλο. Ελένη, όταν παίζατε σε σίριαλ, έκλειναν οι δρόμοι, σταματούσε η κυκλοφορία, έτσι δεν είναι? Μιλάμε τότε για την εποχή της ΕΡΤ, έτσι δεν είναι? Παράξενος ταξιδιώτης. Παράξενος ταξιδιώτης. Εκεί πρωτογνώρισα τον Αλέκο και την Όνικα. Για μένα είναι μαζί ο Αλέκος και η Όνικα, δεν ξέρω γιατί. Και στο μυαλό του περισσότερο. Πολύ γλυκό αυτό που λες. Και στον κόσμο είναι. Γιατί ήταν η πρώτη μου γνωριμία με τον Αλέκο και την Όνικα. Μετά στο θέατρο που συναντηθήκαμε, είχε κάνει τη μετάφραση Όνικα και έπαιζε επίσης ένα πολύ αξιολάτρευτο πλάσμα η Αμαλία Μουτούση. Γνωστή. Και πάλι ήμουνα με την οικογένεια. Ήταν και κάποια στιγμή της ζωής μου που με φρόντισε κάπως. Όχι, δεν ξέρω ο Αλέκος, αλλά η Όνικα αισθανόμουν ότι και σαν γυναίκα ήταν. Με στήριξε, δεν ξέρω, έτσι ένιωθα εγώ και η Αμαλία.
Αλλά αυτό που ήθελα να πω εγώ για τον Αλέκο και γι' αυτό είμαι εδώ, για να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί και μόνο το όνομά του να λες γεμίζει σε ευγένεια, λεπτότητα. Είναι ένα, πέρα από το ότι είναι ένας πρικισμένος, και πιστεύω ότι αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του Αλέκου, ότι είναι ένας πρικισμένος ηθοποιός, ταυτόχρονα είναι και ένας σεμνός, απέραντα πολιτισμένος άνθρωπος. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, έστω και τώρα και σήμερα που ερχόμουν, δεν ευρίασα Αλέκο στον δρόμο. Δεν έβρισα. να περάσουμε, Ελένη, αν μου επιτρέπεις, έναν άλλον έρωτα, στον έρωτα με την Butterfly, μια τεράστια θεατρική επιτυχία. Έτσι δεν είναι, κύριε Αλεξανδράκη? Θυμάστε εκείνη την περίοδο? Τι βάψιμο τράβηξες κι εσύ, βρε μαύρε, τότε? Κάθε βάψιμο. Βράδυ. Βάψιμο. Ξύρισμα. Και αυτό. Γυμναστική, φοβερή. Γυμναστική. Κούκλα έβγαινε. Εγώ θυμάμαι και εκεί είχε σκύνωση. Τι είχε πει, τι είχε πει, Ελένη, τι είχε πει? Δεν λέω, δεν θυμάμαι. Α, καλά, εντάξει. Ακριβώς όπως και ο Πίκερλος, πιστεύουμε πως αξίζουμε μια Butterfly. Έρχεται με όλα της τα υπάρχοντα κρυμμένα στις πτυχές των μανικιών της και τα παραδίδει ανεφόρον στον άντρα. Του προσφέρει και τη ζωή της ακόμα. Του έχει ήδη χαρίσει τα πάντα. Της έχει ήδη χαρίσει το τίποτα. Αυτό σας φαίνεται άκρο συγκινητικό? Έτσι όπως το θέλετε. Δεν πρόκειται να ξανακάνω Butterfly, κύριε Καλυμάρ. Αν όντως θέλετε να δείτε θέατρο της προκοπής, ελάτε στην όπερα του Πεκίνου. Ίσως αυτό διευρύνει τους ορίζοντες. Καταρχήν να πω κάτι που ίσως δεν το έχω πει ποτέ. Έφυγε φιλίστηση. Επρόκειτο να με φιλήσει. Το καλό φιλί είναι αυτό που δεν γίνεται ποτέ. Τι έγινε στο καμαρίνι, δηλαδή? Στη σκηνή υπήρχε ένα πλησίασμα. Α, τι έπαθα. Αλλά τραβιόμουν εγώ. Ναι. Οπότε δεν είχε τράκα από φιλί αυτό. Όταν ήμουν μικρούλης δηλαδή, μεγάλο, ναι, 20 χρονών περίπου, ο μπαμπάς μου με πήγαινε στο θέατρο και η πρώτη φορά που είδα θέατρο ήταν στο Δημοτικό του Πειραιά. Το Έγκλημα και τη Μωρέα. Από εκεί αποφάσισα να γίνω ηθοποιός, όπως έγινε. Μετά δουλέψαμε στο Ιταλό τους παιδιά μου, στο θέατρο αυτό το Πορεία. Υπέροχη και... παράσταση. Ναι. Βιτσιάνο. Ναι. Υπέροχη. Έχω παίξει εγώ στην ίδια παράσταση παλιότερα. Ναι. Στο Α. Ώστε ήταν ο Αλεξανδράκης η αφορμή να γίνει στο ποιός, Κώστα. Ναι. Θέλω να σε δω, Λίμνη. Εγώ τόσο καιρό νόμιζα πως με καταλάβεις. Και έρχεσαι σήμερα και μου λες τι. Να χδηθώ. Αν καμιά στριπτιζέρ της πατρίδας σου δεν σέβεσαι τη συστολή μου. Μου την εμπιστεύτηκες χρόνια πριν. Σε καλά χέρια, έτσι πίστευα. Και εσύ αυτό σήμερα το εκμεταλλεύεσαι, μου το πετάς στο πρόσωπο σαν πατσαβούρα. Είναι απίστευτο τελικά, εγώ που αγανακτούσα με το πρότυπο της Πυθύνιας Κινέζας και του αλόθρησκου δαίμονα, τώρα καταλαβαίνω, τώρα ξεκαθαρίζουν όλα μέσα μου. Η αγάπη μου είχε ημερομηνία λήξεως, όλα τα ξέρα, αλλά τα πόδια. Κρατούσα τη λογική μου σε καραντίνα. Μόνο έτσι άντεχα την ατέλεια διανομή. Λοιπόν, Μεσχέ Καλυμάρ, η αναμονή σας τελείωσε επιτέλους. Έκλαψα χθες σαν μετρήσα τις πίκρες της ψυχής μου. Εσύ δεν ήσουν
αστέρι της ζωής μου. Κι εσύ δεν ήσουν πλάι μου, αστέρι της ζωής μου. Χρήστο Νερισιώτη. Ωραία, Χρήστο. Διάβασε μας τα ηχογράψη στον πίνακα. Να μην πηγαίνεις μόνος σου στις φιλιάχους. Έχει φαντάσματα. Τα φαντάσματα τα έχουμε στο μυαλό μας. Η φαντασία μας τα γεννάει. Πρέπει όμως να παρακολουθεί τα μαθήματά του. Το ξέρετε ότι φεύγει από το σχολείο. Φεύγει από το σχολείο γιατί δυσκολεύεται να διαβάσει. Βίκυ, εσύ συνεργαστήκατε στο Φως που Σβήνει. Ναι. Μια πολύ ωραία δουλειά. Στην τελευταία ταινία, ναι. Πριν από 4 χρόνια. Σε αυτόν τον άνθρωπο. Ορίστε. Τι αγάπησες περισσότερο σε αυτόν τον άνθρωπο. Καταρχήν ήταν πολύ μεγάλη χαρά που μου δόθηκε ευκαιρία να δουλέψω μαζί του. Όχι μόνο επειδή εμείς όλοι μεγαλώσαμε με τις ταινίες κυρίως αυτές και ήταν για μας πάντα η μεγάλη χαρά να βλέπουμε αυτές τις ταινίες και όταν έμαθα ότι θα παίζει ο κύριος Αλεξανδράκης, ειλικρινά το θεώρησα πολύ, πολύ τιμητικό. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες αυτά τα γυρίσματα. Στην Ικαρία. Στην Ικαρία, ναι. Σε ένα τα λιποριθήκαμε αρκετά. Ο κύριος Αλεξανδράκης ακόμα περισσότερο. Ήρθε με ελικόπτερο, παρά λίγο να μην προσγειωθεί το ελικόπτερο επειδή είχε ισχυρούς ανέμους. Ήταν πολύ, ναι. Έμεινε μόνιμα σε ένα φάρο επί μία εβδομάδα. Δεν βγήκε από το φάρο γιατί ο φάρος ήταν απομονωμένος. Και θυμάμαι πόσο ο σκηνοθέτης ήταν, είχε μείνει άφωνος ο Βασίλης Οντούρος από το πόσο, με τι υπομονή και επιμονή και με τι σθένος άντεξε όλες αυτές τις δυσκολίες που εμείς οι νεότεροι γκρινιάζαμε και βογκούσαμε. Αλλά θυμάμαι ότι στα γυρίσματα και στις σκηνές που κάναμε μαζί ήταν, με έκανε να νιώσω ισότιμα και σε καμία στιγμή δεν αισθάνθηκα ότι ήμουν νεότερη ηθοποιός, αλλά με αντιμετώπισε πραγματικά σαν ίσο προς ίσο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήθελα εδώ να πω κιόλας ότι είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω ότι πόσο βαθύ και σύγχρονο ήταν το παίξιμο το οποίο... Μεγάλη υπόθεση αυτό. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Θυμάστε τον πιτσιρικά που έπαιζε μαζί σας, τον Βλαδίμηρο. Βέβαια. Μικρός ταλαντούχος όμως, πάρα πολύ ταλαντούχος. Πολύ, πολύ. Τι έπαθες, Παγκανίνη? Τι συμβαίνει? Γιατί δεν μιλάς? Θα θέλατε να τον δείτε? Βλαδίμηρε, θέλεις να έρθεις μέσα, σε παρακαλώ πολύ. Καλώς τον. Κάτσε, Βλαδίμηρε. Βίκυ, πες μου δύο στοιχεία για τον Βλαδίμηρο, σε παρακαλώ πολύ. Τον Βλαδίμηρο έχω να τον δω από τότε. Από τότε. Σχεδόν από τότε. Μεγάλωσε. Μεγάλωσε πολύ. Μεγάλωσε και... Βλαδίμηρο, με τι ασχολείσαι τώρα? Με τι ασχολείσαι τώρα, αγάπη? Το βιολί. Με το βιολί ασχολείσαι. Σπουδάζεις? Ναι, σπουδάζω. Δευτέρα νοτέρα. Δουλεύεις σε μαγαζί με φαγητά και ταυτόχρονα σπουδάζει με στόχο και σχολείο. Και σχολείο, νυχτερινό σχολείο. Ο Βλαδίμηρος είναι εξαιρετικό ταλέντο στο βιολί. Άλλωστε στην ταινία έπαιζε κιόλας βιολί, ήταν το θέμα της ταινίας αυτό. Εξαιρετικό ταλέντο και πολύ καλό. Οι θαυμάστριες πέσανε πίσω από το σκηνικό, νομίζω. Έγινε ουράκι εκεί. Παίζεις υπέροχη μουσική, το ξέρεις? Δεν έχω τίποτα μαζί σου, αλλά συγχαίρω με τους καλλιτέχνες. Δεν θέλω το παιδί μου να γίνει μουσικός. Όταν ο Θεός και η φύση μπολιάζουν στον άνθρωπο τη δημιουργία, δεν έχει κανείς δικαίωμα να του την καταργήσει.
Είχα τη χαρά να δουλέψω με τον Αλέκο σε πρώτη φάση στην Επιστροφή, μια ταινία με όταν ήμουν 23 περίπου ετών. Με δέος αντιμετώπισα ότι μου είπε ο παραγωγός θα είναι ο κύριος Αλεξανδράκης, πρωταγωνιστής, με την Έλλη Φωτίου. Με τρακ, εγώ θα. Μια ταινία που πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε καλά, ναι, ναι, ναι. Και μου είχε κάνει εντύπωση τότε, βέβαια, με τι. Παρόλο που ήμουν μικρός και άπειρος, με τι. Τι ωραίο τρόπο άκουγε προσεκτικά αυτά που του έλεγα, με τι ωραία, ωραία επαφή είχαμε και λέω, κοίτα, μου δίνει τόση σημασία. Εγώ νόμιζα ότι θα μου πει καλά, εσύ μη μιλάς τώρα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι σε κάνει και νιώθει σημαντικός από τον τρόπο που σε αντιμετωπίζει. Και η άλλη δουλειά που είχαμε, ήταν με πολύ μεγάλη έτσι, επιτυχία επίσης τηλεοπτική, ήταν οι Μυστικοί Αραβώνες του Ξενόπουλου, μια διασκευή. Όταν κάνατε τους Μυστικούς Αραβώνες, ήξερες ότι είχε φιλήσει τη γυναίκα σου. Ήταν ο πρώτος που είχε φιλήσει τη γυναίκα. Το ήξερες. Και παρόλα αυτά έκανες. Εντάξει, δεν πειράζει. Νίκο, κάνοντας αυτό το εκπληκτικό βιβλίο, πες μου, ψάχνοντας τη ζωή του, μελετώντας τους ανθρώπους με τους οποίους ήρθε σε επαφή, τις ταινίες, τα θεατρικά, τους είχε κάνει περισσότερη εντύπωση. Πώς κατάφερε 21 χρόνια να είναι με τον Άσπρο Σύφουνα, την κυρία Γαλινέα. Εννοείς, τον θεωρείς ανθεκτικό δηλαδή. Φοβερή εντύπωση μου κάνει, γιατί όλες ας πούμε οι γάμοι του ήταν 3, 4, 5 χρόνια, 8 ας πούμε το ανώτερο. 21 χρόνια με την κυρία Γαλινέα, φοβερή εντύπωση. Και με ρωτάνε όλοι στον δρόμο, πώς ας πούμε μπόρεσε 21 χρόνια. Να με αντέξει, γιατί δεν τελειώνει την πράξη. Προσέχει, προσέχει, προσέχει. Παρακαλώ κύριε, μην τραβάτε κύριε. Δεν τραβάτε, σπρώχνω. Αν σπρώχνετε, καλά. Μα τι ήτανε τούτο. Άκουσες τι είπε. Με συγχωρείτε για την επέμβαση, αλλά δεν νομίζω πως είχατε αντίρρηση. Μωρα, αντίρρηση δεν είχα, αλλά κοιτάξτε κάτι. Ένα πράγμα δεν κατάλαβα καλά. Τι πράγμα? Θα σου το εξηγήσω αυτό. Αυτό το μνηστή μου το είπατε ή σας ξέφυγε, για πείτε μου. Θέλετε να το κουβεντιάσουμε? Τώρα δεν έχω καμία αντίρρηση να το κουβεντιάσουμε. Κοιτάξτε, η ώρα είναι ώρα του απεριτήφου. Δεν πάμε κάπου να πιούμε ένα ουζάκι, καμιά μπυρίτσα και να τα πούμε με την άνεσή μας? Η κυρία Φρόσο θα μας επιτρέψει. Εγώ αλίμονο. Θα μας πείτε κύριε Αλεξανδράκη πώς τα καταφέρατε και επιζήσατε 21 χρόνια μαζί της. Ακόμα χειρότερα. Καθόλου ευγνωμοσύνη για αυτά τα χρόνια που πέρασε μαζί μου. Θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την ευχαριστώ συνέχεια δηλαδή. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ τώρα. Φαίνεται με τον τρόπο που κοιτάζεστε. Είναι εκπληκτικό. Yeah. Θυμάστε μια φοβερή ταινία που κάνατε εσείς ο ίδιος και που βέβαια δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο, τη Συνοικία το όνειρο. Είναι από τις ωραιότερες ελληνικές ταινίες. Από τις ωραιότερες ελληνικές ταινίες. Και χωρίς να θέλω να θίξω σκηνοθέτες. Και με φοβερή σκηνοθεσία μοναδικά, δική του. Αλλά δέχτηκε πολύ μεγάλο πόλεμο αυτή η ταινία. Και σε μια πολύ δύσκολη ήταν η εποχή. Είναι η εποχή δύσκολη. Αλλά έδειξε ότι είχα δίκιο που την έκανα βέβαια. Τότε βέβαια. Και παρότι έπαιξε και κουτσουρεμένη, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, είχαν κόψει σκηνές. Δεν ήθελα να τη βλέπω πια. Λογοκρισία. Λογοκρισία, άγρια πράγματα. Και μέχρι με στον Καραμαλή είχατε φτάσει τότε για να βρει λύση μέσω της Βλάχου. Και... όχι, επενέβη, τυχώς. Επενέβη, αλλά... γιατί... αλλά την είχαν κόψει. Την είχαν πετοκόψει ήδη. Θέλω να θυμηθούμε μαζί ένα τραγούδι από εκείνη την ταινία, το «Βρέχει στη φτωχογειτονιά». Πέφτε! Μικρά μου ανήλια γαστενά και σπίτια γαμηλά μου φτωχογειτονιά, βρέχει και στην καρδιά μου, βρέχει στην φτωχογειτονιά, βρέχει και στην καρδιά μου. Είσαι μικρός και δεν χωράς
τον αναστέραγα μου. Δεν έχει ο κόσμος άλλες. Φεύγουν οι μέρες μου βαριά σαν της βροχής της θάλες. Σταθμός, κύριε Αλεξανδράκη, ταινία σταθμός με πολύ σημαντικούς συνεργάτες πέρα από την Αλήκτη Γεωργούλη, Μίκη Θοδωράκης, έτσι δεν είναι? Είχε βάλει την Αλήκτη Γεωργούλη και είχε παίξει ένα ρόλο του τόσο κόντρα σε αυτά που είχε κάνει. Είχαμε μείνει όλοι έτσι, δηλαδή ήταν μια. Είχε κάνει την Μπριζίτ Μπαρντό, α πούμε, τη λαϊκή γειτονιά. Ήταν καταπληκτικό. Να χαρείς, μην πας, Στέφη. Όχι, όχι. Είναι αργά πια. Εξάλλου εμείς οι δυο, τι θα βγει. Φτώχεια και κακομοιριά. Στάσου, Στέφη. Να, αν έχεις ανάγκη από λεφτά, θα δουλέψω σαν σκύλος. Στέφη, μ' ακούς. Να χαρείς, μην πας, Στέφη. Είσαι μια βρώμα. Και εσύ ένας αλυταράς. Τη βίζα θα καταντήσεις. Και εσύ θα ψοφήσεις στη φυλακή. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω κάτι. Ότι ελπίζω το ζευγάρι Γαλινέα και Αλεξανδράκης, επειδή εκπέμπουν πολιτισμό και τον έχουν τον πολιτισμό σαν στάση ζωής, ελπίζω σύντομα, έστω και για μερικές παραστάσεις, να κάνουν το θαύμα και να παίξετε κάτι οι δυο σας, έστω για πολύ λίγες παραστάσεις. Γεια σας. Άναντεκτο. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Σεμίνα, επειδή πρέπει να φύγω κι εγώ, θέλω να πω δύο κουβέντες. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αλέκο, γιατί πριν ακόμα τον γνωρίσω, ήμουνα με τον Δημήτρη Ροντήρη Τσαϊτρουνέ, και τότε είχε παιχτεί μια ταινία μου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπου διάβασε τις εφημερίδες και αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε μένα ο Αλέκος. Είχε πει ότι το φεστιβάλ είναι πολύ σημαντικό γιατί βγαίνουν νέοι καλοί ηθοποιοί όπως ο Γιάννης ο Βόγλης. Και υπήρξες κατά κάποιο τρόπο μαθητής του Αλέκου Αλεξανδράκη. Αμέσως όταν τελείωσε το Δημήτρη, το Ροντίνι μου είχε ειδοποιήσει ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί και έμεινα τρεις χρονιές μαζί μείναμε. Και παίξαμε πολλά. Γιάννη, τι έχεις αποκομίσει από τις σχέσεις σου, από τη συνεργασία σου μαζί του? Τι είναι αυτό που θεωρείς ως πιο πολύτιμο απόκτημα? Μάθημα, εκτός για το παίξιμο, γιατί ο τρόπος που έπαιζε ο Αλέκος ήταν σχολή, όχι μόνο σχολή, ήταν προχωρημένο θέατρο, σύγχρονο θέατρο, έξω από τις τσέτες που υπήρχε τότε. Το δεύτερο ήταν ήθος, σκηνικό και ζωής ήθος. Και τρίτο, πόσο σημαντικό είναι να προσφέρεις αγάπη, γιατί όταν προσφέρεις αγάπη, δέχεσαι και αγάπη.
Και γι' αυτό τον ευχαριστώ και τον ευγνωμονώ. Πολύ τρυφερό. Ο Παλιοκώστας Καράς έφυγε γιατί είχε πολιτική εκδήλωση. Ναι, ναι, και έπρεπε να μιλήσει. Ο φίλος μας φεύγει. Έχω γιατί... ένα πολύ σημαντικό ραντεβού. Ναι, ναι, και δεν το ήξερες από πριν, όντως. Αυτό είναι αλήθεια. Σε λίγο καιρό θα μας φεύγει και η Κοντού από τις εκπομπές γιατί θα ασχοληθεί με την περαιτέρω με την πολιτική. Θα τρέχει στα προεκλογικά. Περαιτέρω η ομιλία σήμερα σημαντική. Αλλά κανόνισες να μην έχεις ομιλία. Η πιο σημαντική ομιλία είναι εδώ που είμαι δίπλα στον Αλέκο. Αυτή. Ήθελα να το πω αυτό για να τη φέρω στον Κώστα. Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Και εύχομαι, Αλέκο, να συνεχιστούν αυτές οι συναντήσεις. Πρέπει. Μία! Καλώς το λέω! Γεια σου, Ζάνο! Αφήσε κάτω στο στογράμμα, μίλησα χθες τον Ντέβις. Πάρτε με την ηλικίες. Πρέπει όμως να ανοιχτείς με τα μούτρα στη δουλειά, δεν θα πας καλά μαζί. Ναι, δεν μπορώ να σου πω πώς είναι το μοσχήνιο. Εγώ χαίρομαι το βέβαια. Πρόκειται να πας στην πόλη, καλά θα κάνεις να μας εξηριστείς. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης έχει μια απέραντη γοητεία. Και δεν εννοώ μόνο στο γυναικείο πληθυσμό, ο οποίος πολλά έχει υποφέρει από αυτόν, αλλά εννοώ και στον αντρικό. Και για να μην παρεξηγηθώ, τον ερωτεύεσαι τον Αλεξανδράκη, σε όποιο φίλο και αν ανήκεις, και δεν εννοώ ερωτικά, εννοώ πνευματικά. Μου κοστίζει πάρα πολύ που έπαιξα μόνον δύο έργα μαζί του, το Παράξενο Ιντερμέτζο, του Ονίλ και το Ήταν όλοι τους παιδιά μου, του Μίλλερ. Ο Αλέκος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να αφοπλίσει τον εχθρό. Αυτή τη δύναμη έχει ο Αλέκος. Τον σέβεσαι απλά και μόνο από αυτό που εκπέμπει και από αυτό που είναι. Αλέκο, θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα αυτά που με έχεις προσφέρει και που ενδεχομένως δεν ξέρεις την ποσότητα και το μέγεθός τους. Φύση θέση ανταγωνιστικό, όπου συναντάς πολλές φορές σκληρά πρόσωπα και κλειστές καρδιές, ο Αλέκος Αλεξανδράκης κατάφερε να επανατοποθετήσει τις έννοιες καλοσύνη, ευγένεια, τρυφερότητα, χωρίς αυτές, όπως συνήθως, να έχουν το στίγμα της αδυναμίας. Εσύ ποιος είσαι? Παλιός. Ποιος παλιός? Ο Αλέκος. Α, ο παλιουαλέκος. Δεν εκμεταλλεύτηκες ποτέ την αγάπη του κοινού για να δουλέψει το ταμείο σου. Δεν χρησιμοποίησες ποτέ το σταριλίκι του κινηματογράφου. Σας και σε παρακαλώ πάρα πολύ, όχι πολλές κουβέντες μαζί μου, γιατί είμαι μπουρλισμένη και να πλακωθούμε τις κλωτσιές εδώ μέσα. Το προστάω πολλά. Εύχομαι κι άλλοι συνάδελφοι, νέοι, να βρεθούν στα πρώτα χρόνια της καριέρας τους δίπλα σε τέτοιους ηθοποιούς που τιμούν τη συντεχνία και τον άνθρωπο. Αχ, γιατί μωρέ? Δεν είπαμε όχι με το χέρι? Όχι, εντάξει, άντε αντιβάλλω στο πυρούνι να σου κάνω το χατήρι. Ας το κάτω. Η πολιτεία σέβεται και τιμά έναν πρίγκιπα του ελληνικού θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου, τον κατά κυριολεξία κύριο Αλέκο Αλεξανδράκη, που με την χάρη του, την φινέτσα του, το ταλέντο του, την ευαισθησία του, την αξιοπρέπειά του, στον οποίον εύχομαι χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και πραγματικά ευτυχισμένα στιγμές. Είναι μαζί μας ο Μάριος Ιορδάνου. Τον παρακαλώ να έρθει μέσα.
Μάθος ο Μαλούλης. Καλό στο Μάριο. Θα σας ξαναχαιρετήσω τώρα εντός του πατώματος. Μάριε, κάτσε, κάτσε αγάπη μου. Πριν φύγει ο Καράς, μας είπε ότι είσαι από τα πιο ωραία πρόσωπα που έχει δει και δεδομένου και του ταλέντου είσαι αποκάλυψη. Μην γυρίσεις την πλάτη στην κυρία Ερήμου. Αυτό που κάνεις είναι τουλάχιστον η ιεροσηλεία. Σήκω το μαξιλάρι και έλα λίγο πιο εδώ. Έλα, μπράβο. Άκου τη σκηνοθέτη εδώ από εδώ. Μπράβο. Πες μας λοιπόν. Για μένα σημασία έχει ότι ο Αλεξανδράκης είναι από τους ανθρώπους που συναντάς μια φορά μόνο στη ζωή σου. Και σου μαδεύουν την ψυχή με πύρινο σίδερο. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Και δεν θα πω εγώ πόσο μεγάλο ηθοποιό, πόσο μεγάλο σκηνοθέτη στην οικία το όνειρο, πόσο μεγάλο δάσκαλο είναι, γιατί αυτό το ξέρουν όλοι. Mm-hmm. Εγώ θα πω αυτό που με αφορά και με ενδιαφέρει. Πόσο μεγάλο άνθρωπο είναι. Αυτό που με αφορά στη ζωή μου και σε αυτό το δωμάτιο κόσμο, με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Και με ενδιαφέρει να συναντάω τέτοια πλάσματα όταν αλέκω. Το θέατρο σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, δεν υπάρχει. Η ζωή είναι για πάντα. Και από αυτού του ανθρώπου, σαν τον αλέκο που είναι ελάχιστοι. Γιατί εγώ έτσι τον αισθάνομαι, σαν κάτι μοναδικό. Ο καθένας έχει να διδαχθεί πάρα πολλά πράγματα. Ο Αλέκος ποτέ δεν μου έδωσε συμβουλή. Μάρια, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Ο Αλέκος υπήρχε. Αυτό φτάνει. Mm-hmm. Ξέρεις, πολλοί το παίζουν δάσκαλοι, ιδίως σε αυτόν τον εντελώς μάτιο χώρο. Και σου λένε κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, χωρίς να ξέρουν ήδη την τύφλα τους. Λοιπόν, οι άνθρωποι πραγματικά γνωρίζουν, δεν λένε. Μιλάνε για τις παρουσίες τους. Και πολλές φορές. Όποιος ξέρει δεν μιλάει. Ποιος μιλάει δεν ξέρει. Και πολλές φορές για τις απουσίες τους κιόλας. Βέβαια, βέβαια. Εκπέμπουν. Έτσι, μπράβο. Και αυτή η απουσία είναι πολύ γεμάτη. Αυτό δεν θέλεις να πεις. Πάρα είναι πολύ. Πάρα πολύ γεμάτη. Πάρα πολύ. Για όλους μας. Δηλαδή, εμένα αυτός ο άνθρωπος με έχει στιγματίσει. Και ποτέ δεν. Ποτέ δεν το ξεχνάω. Και ξέρεις, να σου πω κάτι. Επειδή ακριβώς ξέρεις, σήμερα μπορεί να είμαι, αύριο να μην είμαι και να σταματήσω το θέατρο. Γιατί δεν είναι η ζωή μου το θέατρο, η ζωή μου είναι η ζωή μου. Αν έφευγα αύριο που λέει ο λόγος, αυτός ο άνθρωπος θα μου έμενε. Μπορεί η παράσταση που παίξαμε ή που παίζω τώρα ή θα παίξω να μην μου έμενε ποτέ και να φεύγει. Αλλά αυτός θα έμενε, γιατί είναι άνθρωπος. Δεν είναι πολύ όμορφα λόγια αυτά, νομικά. Δεν είναι πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικό και αυτό με κάνει να σκέφτομαι κάτι που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το αναφέρω. Μου έλεγε ο Αλέκος πάντα ότι ποτέ στη ζωή μου δεν ρώτησα πού θα μπει το όνομά μου. Γιατί μου λέει, τι νόημα έχει, άμα δεν θέλουν να σε προβάλλουν εκεί που νομίζουν ότι πρέπει να σε προβάλλουν, τι να ζητήσεις. Ναι. Και μου είχε πει μια καταπληκτική ιστορία για τον Μάνο τον Κατράκη. Κάποτε ο Μάνος ο Κατράκης είχε ένα θείασο με 42 ανθρώπους. Και του είχε πει ότι είναι ένας που με έχει πρίξει. Έρχεται κάθε μέρα και μου λέει πού θα μπει το όνομά μου, πού θα μπει το όνομά μου. Με έχει τρελάνει. Οπότε του είπα, λέει στο τέλος, τι θες Χριστιανέ μου, θέλεις να μπει αμέσως μετά το δικό μου. Και είπε αυτός, ναι κύριε Κατράκη, βεβαίως. Οπότε έβαλε ο Μάνος ο Κατράκης τους 40 πρώτα, έβαλε το δικό του όνομα. 41ο και έβαλε τον άλλο τελευταίο. Πολύ ωραίο χιούμορ. Καταπληκτικό. Και μου το έλεγε πάνω ο Αλέκος και τα έλεγε καταπληκτικό. Κάντα. Τι της λες τώρα, δεν τρέπεσαι. Κάντα θα πει τραγούδα. Κύριε Λέισον, ευγός αρχίστε ζηλιογά. Και ζει αγιούτο σαν Αντώνιο, σαν το πέλι να μωράτη. Εμία δε το κάστο μόνο, μα σον τρόπι λι σπεράτη. Ο bisogno di danaro, poco poco più bassà. Τι κάνετε εδώ? Καλεδοβές έγινε καφεσαντά. Πάψε μαμά. A tua figlia che mi ama ben regalo voglio far. No tengo soldi, no tengo fortuna, spunta la luna, spunta la luna. No tengo soldi, no tengo fortuna, spunta la luna, mi metto pa' car. Mamma rosa, mamma rosa, sono tanto innamorato. Come la bella tua figliola, ma sono troppo sacrificato. Εσύ δεν τραγουδάς? Δεν έχω μουσική κατάρτιση. Γρουσούζι. No tengo soldi, no tengo fortuna, spunta la luna, spunta la luna. No tengo soldi, no tengo fortuna, spunta la luna, mi metto a pagar. Mamma rosa, sono tanto innamorato. Con la bella tua figliola, ma sono troppo squadrinato. Να βγει ο ήλιος, να έρθει χαρά. Διαβάζοντας το βιβλίο αυτό του Νίκου του Νικόλη για την Αλεξανδράκη, έμαθα πράγματα για εσάς τα οποία δεν τα ήξερα και λυπάμαι που δεν τα ήξερα. Δεν ήξερα την ιστορία της οικογένειάς σας.
που είναι πολύ εντυπωσιακή. Πώς ξεκίνησε ο παππούς με όνειρα και σχέδια, που πήγε στη Ρωσία, έκανε επιχειρήσεις, παντρεύτηκε, έκανε παιδιά, γύρισε εδώ, ξεκίνησε μετά η ζωή του πατέρα σας και η δική σας ζωή. Δεν ήξερα ότι είχατε, ότι υπήρξετε αγωνιστής της ΕΠΟΝ. Δεν το ήξερα. Ότι έχετε κυνηγηθεί από τάγματα ασφαλίτες. Ότι γράφατε συνθήματα σε τείχους, ότι αγωνιστήκατε. Ήταν η εποχή. Ήταν η εποχή και εσείς ήσασταν ο ήρωας της παρέας σας. Έτσι κατοχή. Ήμουν στο σχολείο. Στο σχολείο, βέβαια, ναι. Και σας λέγανε Άλεξ τότε, όχι Αλέκο. Ναι. Αυτός ήταν ο αγώνας μου από παιδάκι, mm-hmm. να με λένε Αλέξανδρο, γιατί μου άρεσε το όνομά μου. Βέβαια. Ήταν φιλικό. Και του παππού μου το όνομα. Και δεν με έλεγε κανένας. Άλεξ. Στο τέλος έβαζα την κυρία Σταματία, μια υπηρεσία που είχαμε, στην κουζίνα, εγώ ήμουν κάτω, να με φωνάζει Αλέξανδρο. Και μόλις φώναζε η κυρία Σταματία, Αλέξανδρε, αμέσως έτρεχα εγώ, έτσι, και έτρεχα. Την ευχαριστούσα. Ποιος σας έβαλε την ιδέα να γίνετε ηθοποιός? Πώς ήρθε αυτό το θέμα? Όχι, ήρθε από μόνο του. Δηλαδή, για άλλα ετοιμαζόμουν, άλλα πήγαινα να κάνω και αλλιώς βρέθηκα στη σχολή. Όταν πήγατε να δώσετε εξετάσεις στη σχολή, υποστήκατε και ένα δούλεμα από πλευράς των καθηγητών σας. Είπανε, για πες μας, Έρολ Φλίντ, είσαι να μας πεις. Ναι, πρέπει να τελειώσω το βιβλίο. Βεβαίως, τα έχω διαβάσει, σας λέω. Ναι, τα έχω πει πάλι πολλές φορές, αλλά σε άλλες περιπτώσεις. Αν δεν ήξερα ότι στο βιβλίο. Έχει μέσα ο Νίκος, αλλά δεν έχει αφήσει τίποτα. Πόσο παραπάνω τον αγάπησες, Νίκο, κάνοντας αυτό το βιβλίο? Παππούς μου. Δηλαδή, δική μου οικογένεια. Είναι φοβερός άνθρωπος. Με έμαθε πολλά πράγματα. Είναι αυτό που είπα και στην εκδήλωση που έγινε, ότι με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Mm-hmm. Και θα σου πω σε μήνα κάτι, ότι είναι τόσο σεμνό, είναι τόσο μεγάλος και είναι πολύ σεμνός. Είχαμε κάποιες φωτογραφίες από τον Υπόλυτο. Ναι. Τότε ήταν μεγάλο αστέρι κλπ. Και να σου δώσω να καταλάβεις πώς οι γυναίκες, ας πούμε, τον προσέγγιζαν. Πηγαίνανε και παίρνανε τις γόπες που πέταγε από τα τσιγάρα του και τις κάνανε σαν φυλαχτό. Δεν το πιστεύω. Θα σου πω όμως αυτό. Υπάρχουν φωτογραφίες που τις έχει ο Κώστας ο Κακαβάς αυτές. Ναι. Λοιπόν, του ζήτησα του κυρίου Αλέκου, του λέω να τα βάλουμε αυτά μέσα. Μου λέει, δεν χρειάζονται, μου λέει, αυτά τα πράγματα. Για να δώσω να καταλάβεις πόσο ταπεινός άνθρωπος είναι. Mm-hmm. Δηλαδή, τι μπορείς να διδαχτείς από τον Αλέκο τον Αλεξανδράκη, ήθος καταρχήν. Είπαμε ότι κάνατε στη ζωή σας. Τρεις γάμους. Δεν θυμάται και ακριβώς. Τρεις και ένας πολιτικός. Τρεις και ένας. Είχα κάνει και ένα. Τρεις και ένας τέσσερις. Δεν πιστεύω στο γάμο, μου έλεγε πάντα. Αφού δεν πιστεύεις, γιατί παντρεύτηκες τόσο πολύ. Τώρα να μην τους χαλάω το χατήρι. Πιστεύαν οι άλλοι στο γάμο. Να μην τους χαλάω το χατήρι. Με την Όνικα μείνατε τόσα χρόνια μαζί, 21 χρόνια. Ο γάμος δεν χρειάστηκε, δεν ήταν απαραίτητο. Μα γι' αυτό μείναμε 21. Επειδή ακριβώς δεν παντρεύτηκα. Γιατί δεν πολύ αντέχουμε τους γάμους, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, φαίνεται. Αυτό φανεί. Έτσι έχει αποδείξει η ζωή. Να ρωτήσω κάτι. Θυμάστε τότε που γυρίζατε το Δόλωμα στη Ρόδο? Δεν περάσατε τότε πάρα πολύ όμορφα με την παρέα εκεί του Δουδουκλάκη, των υπολείπων ηθοποιών? Βέβαια. Πολύ ωραία. Πάντα οι ταινίες, οι καλές ταινίες βεβαίως του Φίνου, οπότε γυρνούσαμε σε νησιά, ήταν πάντα... Ένα συνεχές πάρτι. Ναι, ήταν... Υπήρχε και μια πολύ ωραία κοπέλα τότε στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου. Πήγαμε. Βεβαίως. Έτσι, υπήρξε ένας κεραυνοβόλος έρωτας τότε. Ακριβώς. Και μεγάλος έρωτας. Μια πανέμορφη γυναίκα. Ακριβώς. Την οποία παντρευτήκατε. Την οποία παντρεύτηκα. Έχετε κάνει δύο θαυμάσια παιδιά. Η μητέρα των παιδιών μου. Mm-hmm. Είναι μεγάλη κυρία. Βέβαια. Η Βερένα. Είναι
μου έχει μείνει αξέχαστη το μεγαλείο της. Και το λέω με πάρα πολύ συγκίνηση αυτή τη στιγμή. Την πόνεσα χωρίς να το θέλω, γιατί της πήρα τον Αλέκο, μπήκα στη ζωή τους και μου φέρθηκε εκπληκτικά. Δηλαδή δεν θέλω να μου δοθεί ευκαιρία και είμαι πολύ ευτυχής αυτή τη στιγμή να πω ότι δεν έχω γνωρίσει τόσο μεγάλη κυρία στη ζωή μου, τόσο άνθρωπο, τόσο ανώτερο άνθρωπο. Πώς μας αγκάλιασε με τον Αλέκο. Και βέβαια μέσα από το χιούμορ το ανθρώπινο, επειδή εντωμεταξύ είχε γνωρίσει τον άντρα που παντρεύτηκε, τον Πέντρο, στη συνέχεια είχε το μεγαλείο να μας ευχαριστήσει που της δώσαμε την ευκαιρία να γνωρίσει τον Αλέκο, Πέντρο. Προχωρημένο χιούμορ, έτσι δεν είναι. Η κόρη είναι η Ιωάννα. Η Ιωάννα. Έχετε καιρό να τη δείτε? Βέβαια. Η Ιωάννα ζει στην Ελβετία. Στην Ελβετία. Σας έχει κάνει και γκονάκια. Έχει κάνει τρία. Δύο αγοράκια και ένα κοριτσάκι. Κύριε Αλεξανδράκη, άμα σας ζητήσω να επιστρατεύσετε κάπως τη δύναμή σας για να ανοίξει πόρτα, αν θέλετε, και να μπει μέσα ένα πολύ γνωστό και αγαπητό σας πρόσωπο που ήρθε σήμερα από την Ελβετία. Να ανοίξει η πόρτα, τώρα θα δείτε. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Γεια σου, κούκλα. Γεια σου, κούκλα. Καλά, καλά, όχι, όχι. Ιωάννη. Πού βρες. Πώς βοηθάς είσαι. Πάρα δυνατόν. Καλό ήταν πώς αυτό. Καθίστε. Ιωάννη, κάθισε αν θέλεις. Θέλεις θέλεις να πας λίγο πιο εκεί. Έλα. Ιωάννη, θες να κάτσεις εδώ. Νατάλια. Η Νατάλια, πώς με κάνετε. Καταπληκτικό. Δεν το φανταζόμουν. Έλα εδώ, έλα εδώ. Συγκινήθηκα εγώ τώρα με αυτή όλη την ιστορία. Ήταν πολύ ωραίο, Σελίνα. Μπράβο. Δεν το πιστεύω. Μπράβο. Το καλύτερο δώρο για τα γενέθλια. Το καλύτερο δώρο. Τρομερό είναι. Μπράβο. Είχα σκοπό όταν τελειώσουμε να την πάρω τηλέφωνο να τη τα πω. Θα με βρίσκεσαι. Κουράστηκες πολύ, ταλαιπωρηθήκατε πολύ. Καθόλου. Ωραία ήταν όλα. Πώς έγινε. Τώρα πώς περπατάει. Περπατάει. Εγώ είστε παππού. Είστε παππού. Νατάλια. Τέλειο. Νατάλια, εγώ είστε παππού. Νατάλια. Οκτώ. Πρωταγοράκι, πώς τα λένε. Ο Ρομπερτίνο, ο μεγάλος είναι ο Ρομπερτίνο και ο Φίλιπ. Ποιος είναι ο Ρομπερτίνο? Μεγάλος είναι ο Ρομπερτίνο, ο Μπουρτίνο και ο Φίλιπ. Και ο Φίλιπ. Λοιπόν, θα μας κάνει τη χάρη να ακούσουμε ένα τραγούδι για να μπορούμε να απολαύσουμε την ησυχία μας. Έλα, αγάπη μου, εσύ εδώ στην αγκαλιά. Πήγαινε στον παππού. Να κάνε, λόγω. Να σε δω, περπατάς, λέει τώρα, περπατάς. Κοσματσάρετε, καλά. Λόγω. Είναι περπατάει. Στέλλα, με μια όμορφη κοπέλα που παίρνε τα περιτύφτης ρίχτηκε να σύφτη σαν την κοκκινιά. Δεν εγνώρισε όμως ότι τα χειμένα περαιώτη περαιώτη τερμετέρη σίδερο στο χέρι άστρο στην κουκιά. Αγόρια, την τραβάνια σας, τα αγόρια. Αγόρια,
κεφάλιο πίσω χωριά, την τραβάνια σα στα χωριά, την τραβάνια σα στα χωριά. Αλλά και ο κοκκινιώτης ήταν παλικάρι πρώτης. Και στο τέλος και οι δύο στο νοσοκομείο πήγαν σηκωτή. Και οι δύο σαφασία, μα εκεί... Τι είναι τρέχει φίλε? Ό,τι έγινε ευχαρίστηση. Τώρα δώσαμε. Αυτή ήταν άλλη εκπομπή, η ώρα του παιδιού. Και με άλλο μάγκα. Α, έτσι. Τι λέγαμε κύριε Αλεξανδράκη? Ωραία έκπληξη. Μοναδική. Δεν το φανταζόμουν αυτό το πράγμα. Δεν το φανταζόμουν. Άλλο τη αρέσει πολύ, ε. Τι όμορφη που είσαι, Γιωχάννα μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Σαν εσένα, στον χώρο της τέχνης και στον χώρο του θεάτρου, λίγοι που έχουν αυτή τη διακριτικότητα, αυτή την ποιότητα, αυτή την ευγένεια, αυτή την μεγάλη καρδιά, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει το μέγεθος που έχεις αφήσει πίσω σου, γιατί από μεγέθη πάσχουμε στην εποχή μας, μεγέθη, προσωπικότητες, ευγένειες, ταλέντα που ξέρουν να απευθύνονται στο πλατή κοινό χωρίς ποτέ να το προσβάλλουν. Μου λείπουν πάρα πολύ τα γέλια μας, τα βράδια, τα κρασάκια που πίναμε, τα ανέκδοτα που λέγαμε, τα θεατρικά, πάντα τα ίδια και τα ίδια και πάντα γελούσαμε με αυτά. Μου λείπει πάρα πολύ εσύ. Θέλω να ξέρεις ότι αυτή η διακριτικότητα και αυτή η ευγένεια και αυτή η φινέτσα και αυτή η ποιότητα είναι πιο δυνατή από τις κραυγές τις μεγάλες και πολύ πιο σημαντική. Είσαι ανεκτήμητος, σ' αγαπώ βαθιά.